Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και μαζί θα δούμε όλες τις εξελίξεις από το αγαπημένο μας reality. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Οι εξελίξεις είναι γνωστές εδώ και μέρες, ως προς το τι θα δούμε αυτή την εβδομάδα, καθώς τα spoiler διέρευσαν νωρίς. Μιας και τα γυρίσματα τελείωσαν, ώστε παίκτες και παραγωγοί να γυρίσουν πίσω στην Ελλάδα. 5 παίκτες έχουν απομείνει αυτή την εβδομάδα, και 4 θα πάρουν το εισιτήριο για να εμφανιστούν στο γαλάτσι, ενώ οι 2 θα μπουν σε μεγάλη 24-ωρη ψηφοφορία την Κυριακή, ώστε ένας να αποχωρήσει τη Δευτέρα, στην έναρξη του ημιτελικού και να πάρουν όλα από το δρόμο τους. Μετά το τέλος των 2 τελευταίων ασυλιών αυτής της εβδομάδας, στον τάκο των υποψηφίων θα βρεθούν μετά από τις 2 ψηφοφορίες, και φυσικά από την υπόδειξη του MVP της εβδομάδας, οι 3 υποψηφοί οι οποίοι είναι, ο Νίκος Μπάρτζης, ο Μάριος Πρίαμος, και η Στέλλα Ανδρεάδου. Αυτή είναι και η τελευταία υποψηφιότητα για τη Στέλλα, η οποία τα πήγε πραγματικά περίφημα στο φετινό Survivor All Star, και αποχωρεί μια ανάσα κυριολεκτικά πριν τα ημιτελικά. Υπενθυμίζουμε ότι ο Κατσούλης και η Μάρια Λένα μετά από αγώνες ασυλίας πρόκρισης, προκρίνονται απευθείας στον ημιτελικό, ενώ ο Μπάρτζης και ο Μάριος θα μπουν στην ψηφοφορία της Κυριακής, για την ανάδειξη του τρίτου που θα βρίσκεται στο γαλάτσι. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.